Η προσφορά στον συνάνθρωπο έχει μεγάλη σημασία κάθε μέρα. Μάλλον δίνουμε ιδιαίτερη αξία την πρωτοχρονιά όπως και σήμερα. Η αλληλεγγύη και η αγάπη πρωτοστατούν. Ο Δήμος Αθηναίων μοιράζει γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και σε δομή του Δήμου βρίσκεται η Σοφία Ορφανού, όπου βλέπουμε, Σοφία, και πίσω σου ότι γίνεται το μοίρασμα, η διανομή αυτήν την ώρα σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται. Καλή χρονιά, Αδαμαντία. Είναι μία ακόμη χρονιά που ο Δήμος μας, ο Δήμος Αθηναίων, άνοιξε την αγκαλιά του στους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από δύσκολες οικονομικές κυρίως συνθήκες, δίνοντας 2.400 γεύματα έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να νιώσουν τη ζεστασιά των εορτών. Με πρωτοβουλία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου, από εχθές μέχρι σήμερα το βράδυ, αναμένεται να φτάσουν σε δομές της φιλοξενίας αστέγων αλλά και στους δρόμους της πόλης συνολικά τα 2.400 πλήρη και ζεστά γεύματα φαγητού, τα οποία θα συνοδεύονται από ορεκτικά και παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, όπως μελομακάρονα και βασιλόπιτα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως η ίδια ακριβώς δράση πραγματοποιήθηκε και τα Χριστούγεννα, μοιράζοντας τον ίδιο αριθμό γευμάτων, και παράλληλα υπάρχουν και άλλες δράσεις του Δήμου που αφορούν τη στήριξη των άπορων ατόμων. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος εδώ από νωρίς να έρχεται, να παίρνει το σακουλάκι που του αντιστοιχεί με το γεύμα της ημέρας. Είναι αρκετός ο κόσμος, είναι από τη δομή ακριβώς που βρισκόμαστε του Δήμου για τους αστέγους. Μάλιστα, εικόνες ανθρωπιάς, Σοφία, είναι αυτές που μας μεταδίδεις. Μακάρι να μην βρίσκονται άνθρωποι στην θέση που να έχουν ανάγκη ένα γεύμα. Είναι πολύ σημαντική και η πρωτοβουλία του Δήμου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.